Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου επιδίδεται με ενθουσιασμό άλλη μια φορά στην οργάνωση της επετείου. Χρόνο με το χρόνο, η διοργάνωση αυτής της θριαμβευτικής επιστροφής στο παρελθόν αγγίζει τα όρια της τελειότητας. Ο πόλεμος είναι η μόνη σκιά στη θαυμαστή πρόοδο αυτής της τελετουργίας. Συζητήσεις, συμφωνίες με Βρετανούς και Ιταλούς απασχολούν όλο και περισσότερο το μεταξά, τώρα που ανησυχητικά συμπτώματα διαταράσσουν την ευρωπαϊκή ειρήνη. Οι Βρετανοί θέλουν την Ελλάδα να είναι φίλη και σύμμαχος χωρίς επίσημη συμφωνία που θα τους δημιουργεί συμβατικές υποχρεώσεις σε ενδεχόμενη ιταλική επίθεση. Ο Χίτλερ έχει ήδη εκχωρήσει την Ανατολική Μεσόγειο στους συμμάχους του Ιταλούς και δεν επιθυμεί άλλο μέτωπο στα Βαλκάνια. Ο Μουσολίνι όμως φαίνεται να έχει διαφορετική γνώμη. Η Ελλάδα απορρίπτει υπερήφανα την απειλητική πραγματικότητα και επιμένει στο δόγμα του από βορρά κινδύνου. Η έμφαση δίνεται στη βουλγαρική απειλή ακόμη και μετά την κατάληψη της Αλβανίας από τους Ιταλούς. Η προπαρασκευή του στρατού είναι μέτρια και δεν υπάρχει ούτε το απαιτούμενο πολεμικό υλικό ούτε ευκίνητο εκστρατευτικό σώμα. Πάντως, και με τις φλόγες της ευρωπαϊκής πυρκαγιάς που μεταδίδουν από μακριά τη θλιβερή τους θερμότητα και λάμψη, η Ελλάδα, όπως μας διαβεβαιώνουν επισήμως, θα συνεχίσει απερίσπαστη και ψυχικά ακατάβλητη το έργο της 4ης Αυγούστου.